ερώτηση τάκια το κάνει. Παιδιά, δεν θα σα πω για παρουσιάστρια στην Κύπρο που έχει φέρει τη μισή Κύπρο σε πολύ δύσκολη θέση. Άλλα συνεννοούνταν πριν στον αέρα, άλλα γινόντουσαν. Έπαιρνε τηλέφωνο καλεσμένους. Είδα και έπαθα πολλές φορές να συνεφέρω καλεσμένους που έκλαιγαν πριν να βγούμε στον αέρα. Γιατί κάποιο συγκεκριμένο άτομο τους έπαιρνε τηλέφωνο και τι δεν τους έλεγε, γιατί είχαν έρθει στην εκπομπή, για παράδειγμα. Συμβαίνει, μην πάμε στην Αμερική, εδώ στην Κύπρο. Συμβαίνει, ναι. Απλά εκεί τα λένε. Να προσπαθώ να συνεφέρω καλεσμένοι. Γιατί κάποιο άλλο πρόσωπο την είχε πάρει τηλέφωνο πριν βγει, γιατί να έχει έρθει στην εκπομπή μας. Και έκλαιγε με λιγμούς η γυναίκα, κοίτα, και έπαθα να τη συνεφέρω πριν να βγούμε στον αέρα. Σκέψου, αυτό πολύ είναι σοβαρό. Ναι, Τάσο μου, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν τόσο γερό στομάχι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι σε αυτό που κάνουμε εμείς κάθε μέρα, που ακούμε και κάποια στιγμή μαθαίνεις σε αυτόν και εκπαιδεύεις σε αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό. Σε σημείο που φτάνεις και σε ανοσία, να σου πω την αλήθεια. Όχι, σε ανοσία νομίζω δεν θα φτάσεις ποτέ, αλλά δεν εντυπωσιάζεις τόσο πολύ, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, χάρη μου,